Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είναι Αριστοτρίτη, 17 Ιανουαρίου 2023. Την έχουμε εδώ ζωντανά μαζί μας. Επιθυμήσαμε σε κόρη. Και εγώ εσάς. Δεν χαίρεσαι που ήρθαμε πίσω στην κανονικότητα? Χαίρομαι. Και κοίτα, φοράς εσύ μαύρο να παίξω, εγώ μαύρο να παίξω. Εσύ ροζ από μέσα, εγώ ροζ από μέσα. Είναι ροζ και αυτής, αλλά είναι λιγότερο ροζ, δεν είναι τόσο κοραλής του δικό μου. Άλλο μέγεθος εσύ, εγώ καλά τα πάμε, καλά τα πάμε. Δεν είχαμε συνεννοηθεί. Τα σκουλαρίνια σου? Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία σκουλαρίνια. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε πιάσει ακροθυγώς παλαιότερα, αλλά είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ εδώ στο κανάλι, γιατί έχουμε μοιάσει τον ναρκισισμό, τη συνεξάρτηση, γενικότερα τη θεωρία της δυναμικής των σχέσεων, της κακοποιητικής δυναμικής των σχέσεων, που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να την κατανοήσουμε και οι δικοί, και οι ψυχολόγοι, και οι ψυχοεκπαιδευόμενοι, και οι ψυχοθεραπευόμενοι. Και μία φίλη έκανε την εξής ερώτηση. Μια ωραία ιδέα κατά τη γνώμη μου για βίντεο που θα ήθελε, πιστεύω και πολλοί κόσμος να ξέρει, είναι «Νάρκισσος γεννιέσαι ή γίνεσαι». Και επειδή η Αριστονίκη μας είναι και εξελιχτική ψυχολόγος μεταξύ άλλων, νομίζω είναι καταλληλότερη να μας απαντήσει αυτόν το ερώτημα. Γεννιέσαι ή γίνεσαι? Και γεννιέσαι και γίνεσαι. Αυτά τα διαχωριστικά, δηλαδή ή το ένα ή το άλλο, από πολύ καιρό, από πολλά χρόνια πριν απασχολούσαν την επιστήμη της ψυχολογίας. Ωστόσο, αυτό που έχουν καταλήξει σχεδόν όλες οι έρευνες και με το πέρας των χρόνων που η επιστήμη της ψυχολογίας εξελίσσεται συνεχώς, είναι ότι δεν υπάρχουν ενδιασμοί και συνδυασμοί, αλλά υπάρχουν ενδεχομένως κοινή συνύπραξη πολλών στοιχείων. Τα λες διασμοί, εννοείς δυσμοί. Δυσμοί, ναι, ή το ένα ή το άλλο. Είναι το nurture versus nurture, φύση υπεριβάλλον. Υπεριβάλλον που ήταν, ήταν και ένα από τα βασικά ερωτήματα στην εξελιχτική ψυχολογία. Ναι, ναι, ναι. Αν θυμάσαι καλά. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ποια είναι τα στοιχεία που κληρονομεί κάποιο, που τον προκαταβάλουν ενδεχομένως? Εντάξει, κληρονομεί ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία και γονίδια που μπορεί να μεταφέρουν ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει και το περιβάλλον που, αν δεν συμβάλλει ή αν με τον τρόπο του, με λίγα λόγια, αποτρέψει στο να εξελιχθούν κάποιες συμπεριφορές, βοηθά το άτομο στο να γίνει ενδεχομένως πιο ισορροπημένο. Είναι κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας, κάποια traits που κληρονομούνται? Ναι, υπάρχουν κάποια σταθερά χαρακτηριστικά προσωπικότητας και κάποια που δεν είναι σταθερά. Τα σταθερά είναι το να είσαι εσωστρεφής, εξωστρεφής, το να είσαι κινητικός, ενεργητικός ή παθητικός, το να έχεις μια ευαισθησία στα ερεθίσματα και στους ήχους. Μιλάς για τα πέντε χαρακτηριστικά προσωπικότητας που το ακρονίμιο τους στα αγγλικά είναι OCEAN? Μιλώ για τα ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία που μπορεί να κληρονομήσει έναν παιδί. Από εκεί και πέρα η τάση για... Extroversy, introversy. Ναι, ναι, ναι. Αγκρίαπολνες. Τις αγκρίαπολνες. Αγκρίαπολνες σημαίνει κάποιος να συμφωνεί, να είναι πιο ήπιος, δηλαδή να... Να είναι πιο προσαρμοστικός. Ναι, ενώ disagreeable είναι κάποιος ο οποίος μένει κολλημένος στη δική του άποψη και δεν... Ή ένας που αντιδρά. Είναι άτομα τα οποία... Για αυτά μίλας, ναι. Ναι, είναι φύση αντιδραστικά, τα οποία δεν δέχονται εύκολα αυτό που τους δείχνεις και τους λες. Και άτομα που είναι πιο καταδεκτικά. Ναι. Λοιπόν, αυτά μπορούν να κληρονομηθούν. Αυτό όμως τα χαρακτηριστικά, συγγνώμη, σε διόπτω, γιατί διαβάζω για να κάνω ένα θεωρητικό βίντεο στο μέλλον, θα σας κάνω για αυτά τα OCEAN, τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, δεν είναι κατά ανάγκη παθολογία. Όχι. Είναι πώς θα παίξεις πάνω στο σπέκτρουμ, πάνω στο φάσμα αυτό. Είναι ιδιοσυγκρασιακά, δηλαδή είναι αυτό που δείχνει το τι προσωπικότητα θα γίνεις. Δεν σημαίνει ότι θα γίνεις αυτό. Έχεις αυτή την προδιάθεση. Δηλαδή, κάποιοι έχουμε την προδιάθεση να είμαστε πιο αγχωτικοί, δηλαδή πιο τελειομανείς, πιο της λεπτομέρειας κτλ. Και άλλοι να είναι πιο. Να μην δίνουν πολύ σημασία, να είναι πιο απρόσεκτοι κτλ. Τούτα είναι οι τάσεις, αλλά είναι και το μεγάλωμα. Επίσης, κάποιοι μπορεί να είναι. Σημείο σε αυτό που μου είπες ότι είναι τη λέξη στα ελληνικά. Κάποιοι μπορεί να είναι ανοιχτοί σε νέες εμπειρίες, κάποιοι να είναι κλειστοί σε νέες εμπειρίες. Ναι, αλλά αυτό είναι και με τη μόρφωσή τους. Okay. Δηλαδή, αυτό μπορεί να το μεταλαμπαδεύσει ο γονέας ανάλογα με τα ερεθίσματα που θα δώσει στο παιδί. Γι' αυτό και είπαμε και στο.
σε αυτόν το εισαγωγικό βίντεο που κάναμε πριν να ξεκινήσουμε, ότι είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις παιδιά, καθότι συνεχώς είναι μια δουλειά που συνέχεια πρέπει να την κάνεις. Και ανάλογα με την κοινωνία που ζεις και το περιβάλλον που ζεις, ανάλογα με τις συνθήκες της εποχής που ζει η κάθε οικογένεια, είναι και η δουλειά που πρέπει να κάνει κάποιος γονέας. Δηλαδή, αν δούμε ότι το σχολείο μας περνάει μια κρίση και πάρα πολλά πράγματα παιδιά δεν τα μαθαίνουν και χρειάζεται ο γονιός να κάνει περαιτέρω προσπάθεια στο σπίτι, αυτό το πράγμα θα φανεί, μπορεί στη δική μου εποχή να μην συνέβαινε, στη δική μας βασικά, στην ίδια μου εποχή. Ενώ την περίοδο του 90 να μην συνέβαινε τούτο το πράγμα. Όχι, δεν συνέβαινε. Ήταν πιο καλά τα πράγματα. Παρόλο που πάντα έχουμε παράπονο από την παιδεία μας. Π.χ. ένα παράδειγμα τώρα. Λοιπόν, ενώ όσο μεγαλώνουμε και όσο ανάλογα με την εποχή, έχουμε διαφορετικές ανάγκες. Άρα οι γονείς πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με το περιβάλλον και την κατάσταση που επικρατεί και να βοηθάνε τα παιδιά τους. Είναι μια δουλειά δηλαδή εφόρου ζωής και 24 ώρες το 24ωρο. Θα σε ρωτήσω κάτι πιο απλοϊκό. Ναι. Έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου, ναι, και με τη ζωή μου. Έχω πάει σε ψυχολόγο, έχω ακούσει πολλά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και έχω αντιληφθεί ότι η μάνα μου ή ο πατέρας μου ή η πεθερά μου ή ο πεθερός μου ή η γιαγιά μου ή τέλος πάντων κάποιος από τους προγόνους μου έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Ναι. Εντάξει. Και εγώ έχω γεννήσει παιδιά και βλέπω ότι έναν από τα παιδιά μου σε μικρή ηλικία, δηλαδή στην παιδική ηλικία, στην προσχολική, στη σχολική, στην πρώτη σχολική, στη δεύτερη σχολική, πώς τα λες εσύ που είσαι, τα ξέρεις καλά, έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία στη συμπεριφορά του και στον τρόπο αντίδρασης του και δράσης του, τα οποία μου θυμίζουν εκείνον τον εντός αγωγικών άρχισον πρόγονο. Πώς, τι κάνω, γιατί τρέμω στην ιδέα ότι θα μας βγει και αυτός έτσι και τι να κάνω εγώ να το προλάβω. Δεν τα ενισχύω, αλλά προσπαθώ να εξηγήσω με παραδείγματα ή προσπαθώ μέσα από ψυχολογικά εργαστήρια, εργαστήρια συναισθημάτων, δουλειά ατομική με ψυχολόγο, προληπτικά δρώντας, να μάθει το παιδί να συμπεριφέρεται, να μάθει το παιδί να αναγνωρίζει, να εντοπίζει και να, τέλος πάντων, να διαχειρίζεται τα συναισθήματα του, να μάθει την συναίσθηση που είναι το κλειδί. Άρα μας λες ότι εάν έχουμε κάποιον παιδί στο σπίτι μας που γεννήσαμε, το οποίο νιώθουμε ότι βγάζει στοιχεία που θυμίζουν κάποιον άρχισον από το γενεαλογικό μας δέντρο, δεν το παίρνουμε στα αστείο. Δεν λέμε χαχαχαχαχαχα, ίδιος ο παππούς του, χαχαχαχαχαχα, η γιαγιά αυτής τι, αν είχε και το όνομά της θα ήταν η... Ας πω ένα αστείο, η Θέκλα νούμερο 2 για παράδειγμα. Όχι, δεν διασκεδάζουμε με αυτό, δεν το παίρνουμε στα αστείο, το παίρνουμε πολύ στα σοβαρά, γιατί ο ρόλος μας ως γονείς είναι να διαπαιδαγωγήσουμε αυτά τα παιδιά. Ακριβώς, και να βοηθήσουμε. Άρα, εντοπίζοντας ότι ένα παιδί μας έχει ζητήματα, όχι μόνο αν έχει ζητήματα που, για τα οποία συνήθως πάμε στο ψυχολόγο, γιατί συνήθως έρχονται στο ψυχολόγο για θέματα διάσπασης προσοχής, έρχονται στο ψυχολόγο για θέματα μαθησιακών δυσκολιών ή τέτοιων καταστάσεων, και για θέματα συμπεριφοράς και για θέματα που δείχνουν μια τάση του χαρακτήρα, πάμε στο ψυχολόγο. Πώς πάμε, να σου πω τη γνώμη μου και να μου πεις εσύ αν είναι σωστά. Καταρχάς πάμε εμείς ήδη στον παιδοψυχολόγο. Ναι, δηλαδή παίρνουμε τηλέφωνο έναν παιδοψυχολόγο της επιλογής μας και κλείνουμε ένα ραντεβού στο οποίο θα εκφράσουμε τους προβληματισμούς μας που έχουμε για το παιδί μας ή για τα παιδιά μας, αν είναι δύο τα παιδιά που θέλουμε να βοηθήσουμε, και δίνουμε και το ιστορικό της οικογένειας. Σωστό. Και μαζί με τον παιδοψυχολόγο καταστρώνουμε ένα θεραπευτικό πλάνο, το οποίο, όπως είπες, φαντάζομαι σίγουρα θα έχει και προσωπικές συναντήσεις του παιδιού με τον παιδοψυχολόγο για προσωπική αξιολόγηση του συγκεκριμένου παιδιού. Ποια είναι τα θέματα του και τι ανάγκες έχει. Υπάρχουν και διάφορα τεστ που κάνετε στα παιδιά, δεν υπάρχουν, είναι? Υπάρχουν τεστ που μπορούν να γίνουν διάφορου τύπου. Μπορείς εκεί να αναγνωρίσεις ενδεχομένες ενδείξεις ότι κάτι μπορεί να συμβαίνει, αλλά και από την κλινική παρατήρηση και γενικότερα από την δουλειά που κάνεις με το παιδί μπορούν να διαφανούν αυτά τα στοιχεία, και επειδή ακριβώς δουλεύονται είναι σαν να στρογγυλεύονται, να σμιλεύονται και να γίνονται πιο διαχειρίσιμα.
Μπορεί να βλέπεις ότι το παιδί έχει την τάση να είναι ωραιοπαθής, ας πούμε, ή έχει την τάση να μιλάει για τον εαυτό του συνεχώς και να μην λαμβάνει υπόψη τους άλλους. Αλλά επειδή το αναγνωρίζεις από πολύ μικρή ηλικία, από την πηγή του δηλαδή, μέσω από τεχνικές και ασκήσεις και έτσι πάρα πολύ δουλειά, μπορεί αυτό το πράγμα να μην οδηγήσει στο να εξελιχθεί κάτι διαφορετικό. Ενώ αν ενισχύσεις αυτήν τη συμπεριφορά του παιδιού, λέγοντας «Α, μοιάζεις του τάδε» ή «Αχ, τι ωραία που τα λες και μου θυμίζεις, ας πούμε, τον πατέρα μου, την μητέρα μου» κτλ. Ξαναγεννήθηκε ο τάδε, ας πούμε. Ναι, ναι. Είναι σαν να λες του παιδιού, είναι καλό αυτό το στοιχείο, κράτα το. Θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή ξέρω ότι τρέχεις κάποιες ομάδες ψυχοθεραπείας παιδιών ή ψυχοεκπαίδευσης παιδιών. Ναι. Και σε ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί μετά από εννοείται την αρχική συνέντευξη του γονιού και του παιδιού να μπει σε μια τέτοια ομάδα? Από 4 ετών που υπάρχουν οι ομάδες για τα νήπια, μπορούν να ξεκινήσουν να μιλήσει πρώτα το παιδί, να μπορεί να εκφράζεται και μετά. Okay. Ποια είναι η δική σου εμπειρία σε σχέση με την αποτελεσματικότητα αυτών των ομάδων? Είναι πάρα πολύ αποτελεσματικές, γιατί τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ότι εκείνη την ώρα δέχονται παρέμβαση ενδεχομένως από ένα ψυχολόγο που δεν ξέρουμε τι έχουν ακούσει για αυτήν την ειδικότητα, γιατί ακόμα ζούμε σε μια μεταβατική περίοδο που δεν είναι και τόσο ακόμη δεχτών από την κοινωνία ή από κάποιες κοινωνίες να πηγαίνουν τα παιδιά σε ψυχολόγων ή γενικότερα οι ενήλικες. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ακόμη δεν είναι πεπισμένοι ότι. Δηλαδή, είναι άρα τα παιδιά θεωρούν ότι πάνε σε ένα μάθημα. Μάθημα συναισθημάτων. Πιστεύουν τα παιδιά ότι πάνε σε μια δασκάλα που μιλούν, παίζουν, κάνουν παραμύθια, διαβάζουν παραμύθια, κάνουν κατασκευές κτλ. Και παίζει ρόλο. Βλέπεις το παιδί πώς συναλλάσσεται με τα άλλα παιδιά. Δηλαδή, πώς αλλάζει το παιδί όταν έχει άλλα παιδιά. Ή πώς είναι όταν είναι μόνον του. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το προφίλ της Αριστονίκης στο Facebook και τη σελίδα της Αριστονίκης στο Facebook για να την ακολουθήσετε, γιατί συχνά πυκνά κάνει αναρτήσεις, στις οποίες φυσικά δεν φαίνονται τα πρόσωπα των παιδιών, από δουλειά που κάνουν σε αυτές τις ομάδες με τα παιδιά. Και δεν ξέρω, κάθε φορά που βλέπω αυτές τις αναρτήσεις σου χαίρομαι πάρα πολύ. Και σκέφτομαι τι ωραία όταν ήμασταν κι εμείς μικροί, ακόμη όταν τα δικά μου τα παιδιά μικρά, να υπήρχαν τέτοιες ομάδες, που είναι φοβερό. Δηλαδή, πας φροντιστήριο ψυχής. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά. Δεν καταλαβαίνουν ότι εκείνη την ώρα ενδεχομένως να δομούν μια διαφορετική συμπεριφορά. Αλλά γίνεται αυτό. Απλά ανάλογα με το παιδί, ανάλογα με τη συνθήκη, ανάλογα με το πρόβλημα, ανάλογα και με την ιδιοσυγκρασία, χρειάζεται περισσότερη ή λιγότερη προσπάθεια. Υπάρχουν παιδιά που έχουν άγχος αποχωρισμού ή που έχουν πολλά θέματα μαζί ταυτόχρονα. Εξαρσιστισμού, επιθετικότητα, άχει φοβίες κτλ. Τα οποία να μην είναι τόσο εύκολο με μια συνάντηση να διαφανεί την εβδομάδα, να διαφανεί η διαφορά και να θέλουν ατομικές συνεδρίες. Χρειαστούν και ατομικές ή ατομικές και ομάδες. Έχει παιδιά που κάνουν και ατομικές και ομάδα. Έχει παιδιά που κάνουν. Υπάρχει ένα θεραπευτικό πλάνο που υπάρχουν και ατομικές συναντήσεις και συναντήσεις συμβουλευτικής με τους γονείς και ομαδικές συναντήσεις. Γιατί επειδή ακριβώς είναι πολλά τα θέματα τους, χρειάζεται περισσότερο να λύσεις κάποια θέματα ατομικά και μετά να μπουν στην ομάδα και να πάρουν ιδέες και από εκεί. Και είναι το θέμα ότι όλα αυτά τα θέματα γενικά στα παιδιά, επειδή γρήγορα μαθαίνουν, αλλά πολύ αργά ξεμαθαίνουν. Γι' αυτό συμβαίνει και στους ανήλικες, αλλά συμβαίνει πρωτίστως στα παιδιά. Επειδή είναι αναπτυσσόμενη η εγκεφαλή τους, αγαπητοί μου. Ναι, είναι αναπτυσσόμενη, αλλά άπαξ και μάθουν κάτι. Ναι, λάθος. Εγγράφεται πολύ βαθιά. Εγγράφεται και είναι πολύ δύσκολο να το απεγκαταστήσεις, να το πω με σύγχρονους όρους. Και γενικότερα χρειάζεται και πολύ δουλειά με το γονιό, γιατί μπορεί να ενισχύει άθελα τους συμπεριφορές που να μην βοηθούν στη δουλειά του ειδικού. Δηλαδή, να κάνεις εσύ τη δουλειά σου και ο γονέας, επειδή δεν ξέρει πώς να χειριστεί το παιδί, να κάνει λάθη με αποτέλεσμα, ώσπου να ξαναρθεί το παιδί, να μην φαίνεται η αλλαγή που μπορεί να συμβεί. Άρα, χρειάζεται μια συνεργασία όλων των φορέων και είναι πάρα πολύ σημαντική. Όταν το φορέο είναι του γονιού, του παιδιού. Και του σχολείου. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί. Του σχολείου, του ψυχολόγου. Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι συναφείς ειδικότητες που μπορεί να πηγαίνει το παιδί και από εκείνους χρειάζεται έναν καλό συντονισμό. Δηλαδή με κάποιον ειδικό δάσκαλο, με κάποιον λογοθεραπευτή. Ναι, με ανθρώπους που είναι παρεφερείς οι ειδικότητες του με αυτήν του ψυχολόγου και μπορεί και να, η δουλειά τους να επισκιάζει για τη δουλειά του ψυχολόγου ή αντιστρόφως η δουλειά του ψυχολόγου τη δουλειά του δουλειά. Άρα χρειάζεται πάντα έναν καλό συντονισμό για τα θύματα του παιδιού με στόχευση, στόχο προσήλωση. Με άξονα πάντα το καλό του παιδιού
και γενικότερα την καλυτέρευση του προς αυτό το σημείο. Σίγουρα όμως είναι κάτι που μπορούμε να προλάβουμε και υπάρχουν πλέον και τα εργαλεία και οι μέθοδοι και οι εναλλακτικοί τρόποι, ούτως ώστε να γίνει δουλειά επί της ουσίας από πολύ μικρή παιδική ηλικία, από την πολύ μικρή παιδική ηλικία, χωρίς να περιμένουμε να γίνει το παιδί στην εφηβεία, να γίνει έφηβον, όπου εκεί είναι πολύ πιο δύσκολα. Γιατί άμα είναι αρνητικό, μπορείς με το ζόρι το παιδί να το φέρεις. Και επίσης στην εφηβεία δεν είναι εύκολο να βάλεις το παιδί σε μια τέτοια ομάδα. Γιατί πρέπει να του αρέσει η τέχνη για να ενασχοληθεί. Πρέπει να του αρέσει η χειροτεχνία για να ενασχοληθεί. Άρα εσύ μιλάς για ακόμη πιο έγκαιρη πρόληψη από την παιδική ηλικία. Από την ηλικιακή, πρώτη σχολική, δεύτερη σχολική. Okay. Λες δηλαδή ότι από 4 χρόνων μπορούν να μπουν σε ομάδες. Μπράβο, ναι. Και πριν από τα 4 όμως μπορεί η μητέρα, ο πατέρας. Μπορούν μέσα από συμβουλευτικές ενεδρίες, αλλά και ενδεχομένως κλινική παρατήρηση του παιδιού για να ανοιχνεύσει κάποια πρώιμα σημάδια. Όταν λες κλινική παρατήρηση, εννοείς να έρθει πάει το παιδί στον παιδοψυχολόγο και να περάσει ώρα στον παιδοψυχολόγο, γιατί ξέρεις πολλές φορές οι γονείς είναι λίγο, δεν γνωρίζουν τις διαδικασίες και λέει, μα γιατί να παίρνω το παιδί στον παιδοψυχολόγο αφού πάει εκεί και παίζει. Μπράβο. Παίζει και το παρακολουθεί ο παιδοψυχολόγος, δεν κάνει τίποτα ο παιδοψυχολόγος, παίζει το παιδί. Mm-hmm. Τι θα έλεγες γι' αυτό? Ναι, μα η κλινική παρατήρηση είναι να δεις το παιδί πώς παίζει, πώς εκφράζεται, πώς διεκδικά το δίκαιο του, αν δεν διεκδικά το δίκαιο του, πώς μιλά, αν δεν μιλά. Και εκείνη την ώρα που παίζει, να τον πιάσεις και σε κουβέντα, εκεί που είναι χαλαρωμένο και παίζει και περνά ωραία. Μπορεί να σου πει περισσότερα πράγματα. Δεν βάζεις έναν παιδί. Υπάρχει και επιγνιοθεραπεία. Υπάρχει και εικαστική θεραπεία, art therapy, που η αριστονίκη μας είναι και επόπτης εικαστικών θεραπευτών, δεν είναι απλώς εικαστική θεραπευτρία ίδια. Και σίγουρα μπορεί εμάς απ' έξω να μας φαίνεται ότι εντάξει ρε, παίζει τώρα, πήγε το παιδί στον παιδοψυχολόγο και του διαβάζει ένα παραμύθι, παίζει, δεν κάνουν τίποτα σοβαρό. Όμως αυτό που είπες, η κλινική παρατήρηση, είναι πολύ σημαντική στην απεικόνιση μιας εικόνας της συνθήκης στην οποία βρίσκεται το παιδί, των αναγκών του παιδιού. Μίλησες προηγουμένως για ενσυναίσθηση, μίλησες προηγουμένως για καλλιέργεια θετικών χαρακτηριστικών προσωπικότητας και αρετών στην ουσία, που μπορεί να βοηθήσει. Εδώ θέλω να σου πω το εξής, ότι έχω δει στην πράξη παιδιά τα οποία έχουν κάνει ψυχοθεραπεία σε παιδοψυχολόγο, έχουν συμμετέχει σε ομάδες ψυχοεκπαιδευτικές και ψυχοθεραπευτικές, να έχουν τεράστια πρόοδο. Το έχω δει στην πράξη. Δεν το λέω έτσι για να το πω, το έχω δει. Επίσης θέλω να σου κάνω έναν άλλον ερώτημα, για να κλείσουμε αυτό το πολύ βίντεο. Θα σου πω τη δική μου την άποψη και θέλω να μου πεις τη γνώμη σου πάνω στην άποψη μου. Θεωρώ ότι τόσο ο ναρκισισμός, όσο και η συνεξάρτηση, ο ναρκισισμός ως ναρκισιστικός στυλ προσωπικότητας, ως ένας άνθρωπος δηλαδή ο οποίος είναι αντιδραστικός, δεν έχει έλλειψη ενσυναίσθησης, δεν αναλαμβάνει προσωπική ευθύνη, βγάζει τα αποθυμένα του πάνω στους άλλους, δεν διαχειρίζεται τα συναισθήματα του και χρησιμοποιεί τους άλλους ανθρώπους ως μέσο διαχείρισης των συναισθημάτων τους. Και η συνεξάρτηση ως μια συνθήκη στην οποία έναν πρόσωπο δυσκολεύεται να παραμείνει μόνο του και βρίσκει νόημα στη ζωή του μόνο όταν έτερο προσδιορίζεται και κάνει τα χατήρια στους άλλους. Και είναι κάτι το οποίο έχω ακούσει, έχω ανθρώπου ευχαριστητής, το γράψε μια κοπέλα, people pleaser κλπ. Και αυτές οι δύο επιλογές είναι αντιδράσεις στο τραύμα. Αντιδράσεις σε μια κακοποιητική τραυματική παιδική ηλικία. Πέραν των χαρακτηριστικών προσωπικότητας, των κληρονομικών, οι οποίες παίζουν ρόλο στο τι είδους αντίδραση θα έχει στο τραύμα ο καθένας. Εγώ προσωπικά πιστεύω και θέλω να με διορθώσεις σε αυτό, ότι ανά πάσα στιγμή καλείται το παιδί, ο προέφηβος, ο νεαρός ενήλικας, ο ενήλικας, ανά πάσα στιγμή καλείται να παίρνει ηθική επιλογή, να κάνει ηθική επιλογή, θα ακολουθήσει το δρόμο της αρετής ή το δρόμο της κακίας. Ναι. Συμφωνείς με αυτό, έτσι όπως το έχω μέσα στο μυαλό μου? Κοίτα, υπάρχουν σίγουρα τραυματογόνες συνθήκες στην οικογένεια που μπορεί να τραυματίσουν έναν παιδί που είτε έχει κληρονομική προδιάθεση, είτε και όχι, για να μιμηθεί
τον γονέα ή να τον απομιμηθεί, γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις παιδιών νάρκισσο γονέων που θέλουν να είναι ακριβώς το αντίθετο από τους γονείς τους και κάνουν εστιασμένη προσπάθεια στο να μην γίνουν σαν τους γονείς τους. Τι ωραία λέξη αυτή που είπες, να τον απομιμηθεί. Γενικά παίζω με τα. Είσαι θεά. Με αυτές. Είσαι μια θεά για αυτός τον αγαπημένο μου. Φιλικά. Λοιπόν, και. Λοιπόν, ναι, και είναι πάρα πολύ. Γενικά τα παιδιά που έχουν τραυματιστεί είναι ακόμα πιο δύσκολο να ιαθούν, ακριβώς γιατί είναι μια πολύ διαβίου προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση, γιατί η παιδική ηλικία μία είναι. Είχε πέσει και θέμα στην πρώτη γυμνασίου που το διαβάσαμε με τη Μαρία, ότι η παιδική ηλικία δεν επιστρέφει, ενώ τα συστήματα αξιολόγησης μπορούν να έρχουν και να φύγουν. Μία είναι, δεν μπορούμε να την ξαναεπαναφέρουμε, δεν ευρέθηκε ακόμα ο τρόπος της χρονομηχανής να επιστρέφουμε πίσω στην παιδική ηλικία και να την ξαναζούμε. Άρα αν άπαξ και το ζήσαμε, μετά πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη έτσι, η βοήθεια, υποστήριξη ψυχοθεραπευτικής φύσεως, ώστε να βγούμε από πάνω. Άρα είτε έχουμε γονιδία που δεν είναι επιλογή μας, είτε μας μεγάλωσαν με έναν τρόπο τέτοιο που δεν είναι επιλογή μας, στην ενηλικίωση είναι επιλογή μας να κάνουμε κάτι. Υπάρχει κάποια στιγμή στη ζωή του ανθρώπου, κάποια εξελιχτική στιγμή, που καλείται να αποφασίσει τι ηθικό και ανηθική στάση ζωής θα κρατήσει. Αυτό νομίζω καλλιεργείται σε όλη τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και πρέπει να καλλιεργείται. Δεν είναι ξαφνικά δηλαδή μια μέρα αποφασίζουμε να γίνουμε ηθικοί. Και έχει, όταν λέμε ηθική εννοούμε όταν λέω να είμαστε ηθικής, καλοπροαίρετοι. Ναι, όταν λέω ηθική στάση δεν εννοώ ενδεχομένως την ηθική που θεωρεί η κοινωνία. Γενικότερα επιλογή καλού και κακού ρε παιδί μου. Αυτό ναι. Θα κάνω αυτό που είναι πιο δύσκολο, αλλά θα είναι καλύτερο για την ψυχή μου και καλύτερο για τους άλλους ανθρώπους. Ναι, ναι. Είναι καλλιεργείται αυτό από την παιδική ηλικία. Και πρέπει να έχει και ο άνθρωπος έτσι την τάση να είναι αγαπητικός, να είναι κοινωνικός, να αγαπά τον άνθρωπο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που είναι πιο απομονωμένοι και άνθρωποι που είναι πιο της δηλαδή αν εμείς έχουμε ένα παιδί το οποίο μεγαλώνουμε και το βλέπουμε αυτό το παιδί είναι ότι είναι πιο απομονωμένο όπως είπες, ότι είναι λιγότερο κοινωνικό, πιο εσωστρεφές, τότε ίσως ακόμη και αν δεν υπάρχουν τραυματικά γεγονότα στη ζωή του παιδιού, ακόμη και αν δεν υπάρχει υπόνοια ότι μπορεί να έχει πάρει, να έχει να μοιάσει από κάποιον ενήλικα πρόγονο ο οποίος να έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, πάλι παίρνουμε το παιδί για θεραπεία. Πάλι. Είναι πολύ σημαντικό. Η πρόληψη είναι η μάνα όλων των λύσεων για μένα. Και γενικότερα η ανοιχτοσύνη στο μυαλό. Δηλαδή να σκεφτούμε ότι από τη στιγμή που η επιστήμη προχωρά και υπάρχουν λύσεις, παρά να εμένω σε απόψεις προϊστορικές και να θεωρώ ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου χωρίς να έχω καμία εξειδίκευση πάνω στο αντικείμενο αυτό. Ή μόνος μου, καλύτερα να απευθυνθώ σε κάποιον της επιλογής μου που τον εμπιστεύομαι, που έχει τη γνώση και τα εργαλεία για να βοηθήσει εμένα και το παιδί μου να μπορέσω να βγω από αυτόν το αδιέξοδο, το οποίο είναι πολύ, πολύ βαθύ, γιατί είναι και το γονίδιο που μπορεί να έτσι να περιπλέξει την κατάσταση, αλλά και η συμπεριφορά που είναι εξίσου για μένα, εξίσου είναι στον ίδιο παρανομαστή. Δεν θεωρώ ότι το γονίδιο είναι χειρότερο και το περιβάλλον είναι πιο εύκολο ή οτιδήποτε ή αντίστροφα. Και τα δύο παίζουν ρόλο. Οπότε για να τουλάχιστον εμείς οι ίδιοι ως γονείς να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να βοηθήσουμε έναν παιδί μας, ακόμη και να ανατρέψει κάποια χαρακτηριστικά προσωπικότητας που ενδεχομένως έχει κληρονομήσει, κάποιες στάσεις που έχει κληρονομήσει, και από εκεί και πέρα είναι και στο χέρι του να αποφασίσει αν θα δουλέψει ή όχι. Ακριβώς. Αν θα δουλέψει πνευματικά εννοώ ή όχι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τον άλλον να κάνει την πολύ σοβαρή και πολύ κουραστική πνευματική δουλειά του, να ξεπεράσει τον εαυτό του και να ξεπεράσει. Στην ουσία να δαμάσει τους εσωτερικούς του δαίμονες. Τελευταία ερώτηση και κλείνουμε. Ένας ενήλικας να αρχίσουν μπορεί να αλλάξει. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Γιατί ποτέ δεν αναρωτιέται αν κάνει λάθος. Άπαξ και ερωτηθείς, αναρωτηθείς και κάνεις αυτοκριτική, μήπως φταίω κι εγώ.
τότε είναι το πρώτο βήμα για να θεραπευτείς. Πάντως θέλω να πω το εξής, ότι μιλούσα με μια νεαρή κοπέλα η οποία ακόμη δεν είναι 26, άρα ακόμη εξελίσσεται το εγκέφαλος της, η οποία έχει κάποια στοιχεία στη συμπεριφορά της, τα οποία ίσως θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδί μου, αυτή η κοπέλα δεν έχει ενσυναίσθηση, είναι she's so full of herself, ή έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της, ή βλέπει μόνο τα δικά της ζητήματα και όχι τους άλλους, των άλλων, και λέει, κάπου κάνω λάθος. Θέλω κάποιος να μου πει που κάνω λάθος. Αυτό ακριβώς το ερώτημα. Αν κάπου κάνω λάθος και η ανάγκη να μάθει κάποιος που κάνει λάθος για να διορθωθεί, είναι η καλύτερη ένδειξη ότι μπορεί να αλλάξει μια συμπεριφορά. Και οπωσδήποτε, όσο πιο νωρίς, τόσο είναι το καλύτερο. Ευχαριστούμε. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, κάτι άλλο. Ρωτάω ο κόσμος. Έχω αναφέρει αυτά τα τεστ προσωπικότητας, MMPI και λοιπά, τα κάνεις και εσύ? Ναι. Τα γίνονται και online? Εντάξει, να βάλω το email της στην περιγραφή του βίντεο. Θα βάλω το link του προφίλ της στο Facebook. Θα βάλω το link της σελίδας στο Facebook. Και άντε, γεια σας. Πάει. Ναι. Θα τα πούμε σε λίγο, που θα τα ακούτε σε μια εβδομάδα. Γεια.